Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Έχετε καλάσει 500.000 ευρώ να φτιάξετε ένα μαγαζί και έχετε μια κουζίνα που είναι π***λα. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ωσέ, να κάτσει και εδώ. Χαβάι θέλουνε, χαβάι θα έχουν. Ναι. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα, μία ψαροταβέρνα στο Κερατσίνι έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο Μιγάλης Μπόφος και ο Πασχάλης Ιωάννου, είναι δύο οδηγοί Ταλίκας που είχαν όνειρο ζωής να ανοίξουν ένα εστιατόριο. Άμα ήταν όνειρο ζωής, δεν είπαμε να είχατε ασχοληθεί λίγο με τη μαγειρική? Το προσωπικό που επέλεξαν έχει μόλις ενηλικιωθεί. Στη μεγάλη των μαγείρων σχολή. 1, 2 και 3. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα? Στην απειρία των ιδιοκτητών? Δύο άνθρωποι που είναι άσχετοι με τη δουλειά θα σερβίραν αυτά τα πράγματα. Στην έλλειψη ταυτότητας του μενού? Φιλέτο στουρθοκάμιλους χάρας με σως δαμάσκη. Ή στην ανικανότητα του προσωπικού της κουζίνας? Αυτό δεν είναι φαγητό, είναι σκουπίδια. Τέτοιες μ***ς ζωή μου δεν έχω ξαναδεί. Για να αλλάξει η κατάσταση πρέπει οι ιδιοκτήτες να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Είναι τελευταία σου ευκαιρία. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα. Αυτή την εβδομάδα ο εφιάλτης στην κουζίνα βρίσκεται στο Κερατσίνι. Μια περιοχή που διατηρεί ακόμα την αίσθηση της παραδοσιακής γειτονιάς και του απλού τρόπου ζωής. Σημείο αναφοράς η πασίγνωστη χθιόσκαλα, που τοποθετεί καθημερινά το Κερατσίνι στο επίκεντρο του εφοδιασμού και εμπορίου φρέσκων ψαριών και θαλασσινών. Βρίσκομαι στο Κερατσίνι, μια περιοχή ξακουστή για το φρέσκο ψάρι. Εδώ υπάρχουν πολλές ψαροταβέρνες και πολλά γαριδάδικα. Μια συγκεκριμένη ψαροταβέρνα ζήτησε τη βοήθειά μου. Πάνω να δούμε τι συμβαίνει. Το εστιατόριο που επισκέπτεται ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στα Γαριδάδικα. Μια περιοχή που προσελκύει πολλούς πελάτες, καθώς είναι διάσημη για τις ψαροταβέρνες της εδώ και μισό αιώνα. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, που δεν καταφέρνει να κάνει ούτε 5 κουβέρ την ημέρα, έχουν εμπιστευτεί την κουζίνα τους στα χέρια 3 νεαρών μαγείρων. Ίσως γι' αυτό ζήτησαν τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Βρίσκομαι κοντά στο μαγαζί του Μιχάλη και του Πασχάλη. Ήρθα πολύ πριν το ραντεβού μας για να τους ευνηδιάσω. Πάμε να δούμε. Θα καταφέρει ο σεφ μας να τους ευνηδιάσει? Για να δούμε τι θα δούμε. Καλημέρα! Τι κάνετε, καλά! Είσαι ο Μπόφος Μιχάλης. Και ο Πασχάλης πού είναι? Έρχεται αμέσως. Ωραία. Γεια σας. Καλά, πώς πάει? Ο κόσμος πού είναι? Είναι ο σεφ. Σεφ, χαίρομαι πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Εσύ, τι δουλειά κάνεις? Ο βοηθός του. Μαρίας. Όλοι οι μάγειρες εδώ. Να κάτσουμε? Όπου θέλετε. Ο σεφ μας είναι έτοιμος για μια πρώτη αναγνωριστική συζήτηση με τον Μιχάλη. Πες μας λοιπόν, εσύ είσαι ο μόνιμος στο μαγαζί και ο άλλος πιο να έρχεται ή... Ναι, μαζί το κανονίζουμε το πρόγραμμά μας αναλόγως της υποχρεώσης μας. Ποιος ασχολείται πολύ? Τις ίδιες ώρες. Έχετε καμία άλλη δουλειά εκτός από το μαγαζί? Ο Πασχάλης έχει δική του... Ο Πασχάλης καταφθάνει. Καλησπέρα, Έκτορα. Εσύ ο Πασχάλης τότε. Εγώ είμαι ο Πασχάλης. Χαίρομαι πολύ. Κάθεσε και εσύ μαζί μας. Κάτι μας έκανε σε ευνηδιασμό, ήρθες πιο νωρίς από το... Λέγαμε λοιπόν ότι έχετε και άλλη δουλειά. Ναι. Εκτός από αυτό. Με φορτηγά ασχολούμαστε. Εγώ έχω ακόμα το φορτηγό. Εσύ έχεις το φορτηγό. Εγώ ήμουν πρώην. Και σας έτσι σας κάρφωσε να κάνετε εστιατόριο? Δεν είναι έτσι. Ήταν όνειρο ζωής. Το μελετάγαμε εδώ και 4 χρόνια. Άμα ήταν όνειρο ζωής, δεν είπαμε να είχατε ασχοληθεί λίγο με τη μαγειρική, λίγο με τα εστιατόρια, λίγο με αυτό το πράγμα? Εντάξει, ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο θέλαμε. Το αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε. Είναι δύσκολη δουλειά. Το έχω αντιληφθεί εδώ και 13 μήνες πάρα πολύ. Α, έχει ανοίξει 13 μήνες. 13 μήνες έχουμε μαγαζί. Πώς πάει, ευχαριστημένη? Δεν θα το έλεγα. Από τη στιγμή που συνειδητοποιήσαμε το πρόβλημα με τον Πασχάλη, πιστέψαμε κιόλας ότι ο μόνος για να δώσει λύση στο πρόβλημα είναι ο Έκτορας, λόγω των περγαμηνών που έχει. Η γύρω περιοχή από ό,τι ξέρω πως δουλεύει καλά. Δουλεύει, ναι. Να ρωτήσω κάτι, τη βδομάδα πάνω κάτω, τη μέρα, πόσα άτομα κάνετε? Από 0 έως 4 κουβέρ. 0 έως 4 κουβέρ. Ναι. Θα μου δώσετε έναν κατάλογο? Βεβαίως. Ο Πασχάλης φέρνει αμέσως τον κατάλογο. Ωραία, θα τον κοιτάξω, θα παραγγείλω, θα πούμε σε λίγο. Όμως η πρώτη σελίδα του μενού κρύβει μια έκπληξη για το βραβευμένο σεφ. Το εστιατόριο ονομάζεται Μπλεκ Ταπόδι και έχει μια αναφορά και λέει: συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο θανατηφόρων θαλασσινών όντων που έχει αρκετό δηλητήριο, ώστε να σκοτώσει 10 ανθρώπους. Δηλαδή, τρώμε εδώ και πεθαίνουν άλλοι 9 εκεί.
Κατάλογος ψαροταβέρνας. Λουκάνικο χωριάτικο. Υπεργές γεμιστές με κιμά από λουκάνικο. Μπεκρίς με ζες. Το ίδιο μαγαζί θα πρέπει να το βάλουμε σε μια εθνική οδό, να ξεχάσουμε το ψάρι και να πουλάει αυτά. Είμαι σίγουρος ότι θα δούλευε. Έχουμε σολομούς, γαρίδες και ψάρια ημέρας. Και μετά πάμε σε φιλέτο στουρθοκάμιλους χάρας με σως δαμάσκινο. Πόσες πιθανότητες αλήθεια έχει ένας άνθρωπος να έρθει εδώ να φάει γαρίδες, να αποφασίσει ότι θέλει να φάει φιλέτο στουρθοκάμιλους χάρας με σως δαμάσκινο. Καταλαβαίνω το άγχος τους. Δεν μπορώ να συμμεριστώ όμως γιατί μπαίνουν σε διαδικασίες να φτιάχνουν εστιατόρια άνθρωποι πραγματικά που είναι άσχετοι. Ο Πασχάλης έρχεται για την παραγγελία. Σας θέλει όμως να παραγγείλετε. Σερβιτόρος δεν υπάρχει, ε? Όχι, έχει ρεπό σήμερα. Έχεις να μου προτείνεις κάτι? Το ριζότο το κάνουμε πολύ όμορφα. Ριζότο μύδια. Ωραία. Θέλω αυτό το φρούτι ντιμάρε. Γαρίδες. Τηγανιτές. Έχεις στρουθοκάμιλο? Όχι. Αγριογούρνο? Όχι. Και μην ξαναφέρεις. Άμα θα το δεις, αλέξει. Παρακαλώ. Ο σεφ μας δεν δείχνει να πείθεται με την απάντηση. Ένα ριζότο μύδια, μία φρούτι μάρε, μία γαρίδα νούμερο 3 τηγανητή. Ο 19χρονος σεφ δίνει εντολές. Ψυγείο, ψυγείο. Και φροντίζει να καθοδηγεί τους συνομήλικους βοηθούς του. Το χαμπέ το κόβεις. Το κόβεις. Και ενώ η προετοιμασία των πιάτων συνεχίζεται. Έλα, ρε παιδιά, πάμε. Ο Μιχάλης αγωνιά για το αποτέλεσμα. Εντάξει, εμπιστοσύνη τους έχω. Αν δεν τους είχα εμπιστοσύνη εγώ προσωπικά, δεν θα τους άφηνα να χειριστούν εγκάζι. Παρόλο το μικρό της ηλικίας τους, πιστεύω ότι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Τα πιάτα είναι έτοιμα. Ο Πασχάλης ετοιμάζεται να σερβίρει τον Έκτορα Μποτρίνη. Άραγε, ποια θα είναι η άποψη του βραβευμένου μας σεφ? Τη φρούτη μου, το ριζότο με τα μύδια. Τι γαλλίδες, τι γαλλίδες που παραγγείλατε. Ευχαριστώ. Τα σχόλια του κύριου Έκτορα ελπίζω να είναι καλά, διότι όλα αυτά που έχω μάθει, τα έχω μάθει αρκετά ωραία. Συμφωνεί με αυτό ο σεφ μας. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Μόνο, και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, δύο άνθρωποι που είναι άσχετοι με τη δουλειά θα σερβίραν αυτά τα πράγματα. Με την πρώτη πυρομιά, αλλά καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να βγαίνει μια μαρινάρα ή φρούτη ντιμάρε, όπως λένε, σαν αυτό το πράγμα εδώ. Θα το δοκιμάσω βέβαια, αλλά η εικόνα είναι ελεηνή, θα έλεγα. Κοιτάξτε παρουσία σε αυτό το πιάτο. Οι γαρίδες είναι τόσο παραψημένες που είναι σαλάστικο. Ο σεφ μας δοκιμάζει τις γαρίδες. Το φαγητό είναι άκρως απαράδεκτο. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το ποτήρι αυτό είναι γεμάτο με τη σάλτσα, με τη σόλτσα, θα έλεγα. Κοιτάξτε. Και έχει και γραναδίνη μέσα. Καλά κάνουν οι μάγειρες και φοράνε βερμούδες. Έχω την αίσθηση ότι βρίσκομαι στη Χαβάη σε κάποια κατασκήνωση όπου όλα είναι χαβαλές και πλάκα. Μακαρονάδα λοιπόν. Η ταλιατέλα είναι παραβρασμένη. Τι άλλο όμως έχει να παρατηρήσει ο βραβευμένος σεφ για τη φρούτη ντιμάρε? Και εκτός από ότι είναι παραβρασμένη, είναι ελεηνή. Πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο έχω δοκιμάσει ποτέ. Αλλά για το ρύζι, δεν συζητάμε. Και δεν τρώγεται αυτό το πράγμα, κοιτάξτε. Μόνοι σας. Σε λίγο. Έχετε χαλάσει 500.000 ευρώ, θα φτιάξετε ένα μαγαζί και έχετε μια κουζίνα που είναι. Πώς θα αντιδράσουν οι ιδιοκτήτες στην κριτική του σεφ μας? Πάρτε το και πετάξτε αυτά τα πράγματα να μην τα βλέπω τώρα εδώ πέρα. Θα συμφωνήσουμε με τις αλλαγές που προτείνει ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρέπει να κάνουμε ορισμένες αλλαγές στο χρώμα. Το χρώμα. Ο βραβευμένος σεφ παρατηρεί τον τρόπο που δουλεύει η κουζίνα. 45 λεπτά ψεύδω οι γαρίδες. Ούτε κοντοσούμνη να ήταν. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στο Κερατσίνι. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε μια ψαροταβέρνα στο Κερατσίνι. Γνώρισε τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Οι πρώτες εντυπώσεις του σεφ μας για το φαγητό δεν ήταν θετικές. Πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο έχω δοκιμάσει ποτέ. Θα πρέπει να πάω με ένα πιάτο στην κουζίνα. Μάλλον θα ρίξω και τα τέσσερα μαζί και θα πάω με ένα. Κρίμα που το κάνω με φαγητό, αλλά συγγνώμη. Αυτό δεν είναι φαγητό, είναι σκουπίδια. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρω όλα τα πιάτα στην κουζίνα. Διότι κανένα από όλα τα πιάτα δεν γλιτώνει. Ο Έκτορας Μποτρίνη κατευθύνεται προς την κουζίνα όπου όλοι τον περιμένουν με αγωνία για να ακούσουν την κριτική του. Θα ήθελα να έρθω με ένα πιάτο. Έρχομαι με όλα και τα βάζω σε όλα το ίδιο επίπεδο. Ίδια κλαπάτσα είναι. Και θα σας πω τον λόγο. Πόσο χρόνο είσαι, είπες? Ναι. Και όταν ήρθαν εδώ μου είπες σε σεφ. Έχεις φορτηγό. Πόσο στοιχίζει το φορτηγό σου? 5.000 ευρώ. Θα το έδινες να το οδηγήσει ένας που έχει πάρει το δίπλωμα εδώ και μια εβδομάδα? Ακρίνω από τον εαυτό μου, ναι. Ακρίνω από αυτό που βλέπω εδώ τώρα, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Έχεις ένα μαγαζί που στοιχίζει όσο 10 φορτηγά και έχετε βάλει πιτσιρίκια 18-19 χρονών και σερβίρουν αυτό το φαΐ. Μου είπατε πριν ότι είναι 4 κουβέρτη μέρα. Και αυτοί που οι 4 που έρχονται πρέπει να τους δώσετε παράσημο τα περάσουν. Οι γαρίδες σας είναι παραψημένες, αφυδατωμένες, χωρίς γεύση. Όλα την ίδια γεύση. Αυτό πράγμα, παιδιά, οποιαδήποτε νοικοκυρά σπίτι κάνει πιλάφι με μύδια, είναι 1000 φορές καλύτερο αυτό πράγμα.
Και εσείς εκεί, ελάτε εδώ. Εσείς με την βερμούδα, εδώ όλοι. Τι είναι εδώ μέσα. Μοντέλα όλοι. Βερμούδα, η μπλούζα απ' έξω, δικό σας στυλ. Τι είμαστε εδώ πέρα. Κο***νο. Εδώ είναι εστιατόριο. Έχετε χαλάσει 500.000 ευρώ να φτιάξετε ένα μαγαζί. Και έχετε μια κουζίνα που είναι μπ***λο. Μπ***λο είναι παιδιά και βγάζετε αυτά τα πράγματα. Και μου λέτε που δεν έχει δουλειά. Όλη η φιλοσοφία του μενού πρέπει να αλλάξει. Θέλω, δοκίμασε κι εσύ. Πάμε. Ο πελάτης θα τρώει αυτά τα πράγματα. Εσείς δοκιμάστε λίγο. Τα ξέρω και τα έχουμε δοκιμάσει. Και σας αρέσουν. Ναι. Ναι, μας αρέσουν. Έτσι. Δεν είναι μόνο δικιά μας γνώμη, είναι και το πελατών γνώμη. Ποιοι πελάτες, αφού δεν υπάρχει ψυχή. Σεφ δεν γίνεσαι ποτέ. Το κερδίζεις εδώ. Αυτό σε κάνει σεφ. Καταλάβατε. Πέστε κάτι, πες κάτι. Έτσι, πιστεύω ότι όποιος έχει έρθει και έχει δοκιμάσει τα φαγητά μου. Θα τα πρώτα τα φαγητά είναι δικά σου στο μενού. Τα φαγητά έχω αξιωθεί από κάποιον άλλο σεφ. Ο άλλος που είναι. Μήπως δουλεύει σε κάνα μπαρ. Με σέικερ. Όχι, γιατί είναι 10 χρόνια μέσα στη μαγειρική και ξέρει για 10 κουζίνες. Παιδιά, ένας άνθρωπος είναι 10 χρόνια στη μαγειρική, αυτά τα πράγματα δεν τα βγάζει. Δηλαδή αυτά είναι ελεηνά πράγματα. Αυτά είναι ντροπή. Είναι ντροπή να λέγεσαι μάγειρας για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η εικόνα του μαγαζιού ξεκινά από την κουζίνα του. Αύριο λοιπόν, θα έρθω να δω που δουλεύετε, θα είστε ντυμένοι ανθρώπινα. Και υποδιές από μέσα. Δεν είσαστε μοντέλα για ντεφιλέ. Ο Έκτορας Μποτρίνη αποχωρεί φανερά απογοητευμένος. Ποια θα είναι η αντίδραση των ιδιοκτητών για την κριτική που τους άσκησε. Λοιπόν, άκουσες. Από εκεί και πέρα. Βάλε το κεφάλι σου κάτω, να ακούσεις τα σου πει 5 πράγματα. Αρκετά ξεφτύλα έφαγα σήμερα, δεν αντέχω να μου ξαναπεί τίποτα άλλο τέτοιο. Εντάξει, δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου και ούτε επιτρέπω σε κανέναν να μου πει τέτοια κουβέντα ξανά πάλι. Πάρε τα και πετάξτε αυτά τα πράγματα, να μην τα βλέπω τώρα εδώ πέρα, έτσι, γιατί μην πιάνει το κεφάλι μου. Δεν με έχει ξαναπροσβάλει κανένας έτσι τόσο πολύ και πιστεύω και το Μιχάλη. Θα το αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι κάνει λάθος. Ποια είναι όμως η άποψη του σεφ μας. Η πρώτη μέρα τελείωσε. Είμαι πραγματικά προβληματισμένος μετά από αυτό που συνάντησα μέσα. Οι δύο ιδιοκτήτες είχαν όνειρο ζωής να ανοίξουν αυτό το εστιατόριο. Επένδυσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Τι έχουν καταφέρει? Το όνειρό τους να γίνει εφιάλτης. Νομίζω ότι είναι πολύ κακός εφιάλτης για την ώρα. Δεύτερη μέρα στο κερατσίνι. Ύστερα από μια πρώτη απογοητευτική επίσκεψη, ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στην ψαροταβέρνα του Μιχάλη και του Πασχάλη για να εντοπίσει τα υπόλοιπα προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης. Όλοι έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς και τον περιμένουν. Α, πλάκος εργασία βλέπω εδώ, ε! Σκοτώνα μας, δουλειά. Τι, καφέδες! Γεια σου, Έκτορα. Καλά, όλα. Καλά. Ξεπεράσαμε το σοκ το χθεσινό. Προσπαθώ μου. Εσείς το ξεπεράσατε? Όχι τόσο. Όχι τόσο. Βλέπω, δεν ακούτε όμως τα παντελόνια. Παντελόνια όμως, ε. Εσύ ποιος είσαι? Κώστας. Ο σερβιτόρος. Όλοι της ίδιας ηλικίας βλέπω. Να το αλλάξουμε το εστιατόριο από ψαροταβέρνα, να το κάνουμε για παιδικά πάρτι. Τι λέτε? Όχι, εντάξει. Εδώ πρέπει να έχετε χαλάσει πάρα πολλά λεφτά. Δεν νομίζεις όμως ότι θα ήταν πιο απαραίτητο να έχεις πάρει έναν καλό μάγειρα να μάθει ο μικρός, αφού θέλετε να έχετε νέα παιδιά στην κουζίνα σας? Παιδιά ελεύθερη, δεν είσαι σε στρατοδικείο. Καθίστε. Ο Αλέξανδρος φαίνεται αμήχανος. Έλα, αγόρι μου. Ο σεφ, μπορεί να κάτσει και εδώ. Πώς θα φανεί το καρεκλάκι στο νεαρό μάγειρα? Ο κύριος Εκτόρος έχει κάποια μεγάλη τρέλα στον εγκέφαλό του. Και η κίνηση που έκανε με το καρεκλάκι ήταν λίγο προσβολή, διότι αναφέρει συνέχεια την ηλικία μου. Εσύ μάγειρα, λοιπόν, τι απες μου, σε ποια σχολή πηγαίνεις? Εγώ σπουδάζω ψυχτικός. Και πώς κατάντησες στην κουζίνα? Μ' αρέσει. Μήπως είναι καλύτερα να μείνεις ψυχτικός, παιδί μου? Να φτιάχνεις κανένα ψυγείο, δόξα τω Θεώ, εδώ έχουμε πολλά. Σπουδάζω ψυχτικός, αλλά επειδή μ' αρέσει και η μαγειρική και έχω δει και κάτι μήνες που δουλεύω εδώ, στο μαγαζί, και πιστεύω ότι θα πάω καλά στη μαγειρική μέσα στην κουζίνα. Εσύ? Εγώ είμαι. Σίγουρα μαθαίνεις πολλά πράγματα από αυτόν, ε? Χαίρομαι. Με το δεξί ξεκίνησες. Σας έχουν κάνει παράπονα για το φαγητό ποτέ? Υπήρξαν στιγμές που μας κάνανε και παράπονα. Τι σας λέγανε δηλαδή? Ότι δεν είναι καλό ή είναι σκληρό. Ποιο είναι σκληρό? Ας πούμε το καλαμαράκι. Αυτό πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε αυτό το? Είναι μια τεχνοτροπία, όχι έτσι για να αλλάξει το φλατ. Αυτό το μπλε δικό σας ήταν ιδέα πάλι όλο. Ναι. Ξέρω εγώ, πολύ μπλε. Πολύ. Μας αρέσει τη θάλασσα. Η θάλασσα μας αρέσει. Το χρώμα της πατρίδας μας. Και έχετε ένα πολύ καλό πράγμα, είναι πολύ καθαρό το μαγαζί σας. Σε αυτό. Καλό είναι πολύ. Συγχαρητήρια. Ωραία, πρέπει να έρθει κόσμος. Πρέπει να δούμε τα παιδιά να δουλεύουν στην κουζίνα. Πρέπει να κάνουμε ορισμένες αλλαγές στο χρώμα ή να δώσουμε λίγο πιο ζωντάνια. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Το χρώμα. Θα βγω μια βόλτα στην περιοχή. Αλλά πρώτα εσύ θα μου κάνεις ένα ριζότο με γαρίδες και μύδια. Βεβαίως. Ωραία, πάμε. Ο Έκτορας Μποτρίνη αποφασίζει να κάνει μια έρευνα διαφορετική από αυτή που συνηθίζει. Θέλει να δώσει στον κόσμο να δοκιμάσει ένα πιάτο του Αλέξανδρου και να ζητήσει τη γνώμη τους, ώστε να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την άποψή τους για το εστιατόριο. Το ριζότο με τις γαρίδες και τα μύδια ετοιμάζεται. Και ο βραβευμένος σεφ ξεκινάει για τη βόλτα που θα του αποκαλύψει την αλήθεια σε σχέση με τη γεύση των πιάτων που σερβίρονται. Αποφασίζει να μπει σε ένα λεωφορείο. Ο Έκτορας σήμερα βγήκε στον δρόμο και μας ζήτησε να φτιάξουμε ένα ριζότο.
Και ο κόσμος ελπίζω και πιστεύω να τους άρεσε αρκετά. Διότι έβαλα την τέχνη μου για να τους αρέσει. Γεια σας. Θα δοκιμάσετε λίγο ρύζι. Πάρε ένα πυρουνάκι από εκεί. Ζωνάκι δεν έχουμε τσέντες. Έχουμε τα πάντα. Οργανωμένοι. Εντάξει, μέτριο είναι. Μέτριο είναι. Θα δοκιμάσετε λίγο να μας πείτε τη γνώμη σας. Πάρτε ένα πυρουνάκι. Όντως είναι μέτριο. Θα δοκιμάσετε λίγο. Σίγουρα. Εσείς. Ποιος είναι ο επόμενος που θα δοκιμάσει? Τι κάνετε? Θα δοκιμάσετε λίγο ρύζι και ένα μυρμηδάκι. Εδώ είναι, να μας πείτε τη γνώμη σας. Πώς θα του φανεί το ριζότο? Χάλια, ε! Να είσαι καλά! Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σου φέρω και μια πετσέτα. Χάλια. Τι να πούμε. Ο εικόνα τα λέει όλα. Ο Έκτορας Μποτρίνη πήρε μια καλή γεύση για τη γνώμη του κόσμου σχετικά με το φαγητό. Στο μεταξύ, πίσω στο εστιατόριο, όλοι βρίσκονται στα πόστα τους. Οι προετοιμασίες στην κουζίνα έχουν αρχίσει. Ενώ ο βραβευμένος σεφ είναι έτοιμος να επιστρέψει για να αναλάβει δράση. Οι ιδιοκτήτες όμως δείχνουν προβληματισμένοι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Τι, λογαριασμούς πάλι? Ναι, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλά. Πώς πήγε η βόλτα? Ωραία βόλτα. Εσείς, αγχωμένους σας βλέπω, προβληματισμένους. Εσείς ό,τι λεφτά είχατε τα ρίξατε σε αυτό το μαγαζί. Και πολύ παραπάνω. Και κάτι ακόμα. Και πολύ παραπάνω. Ναι, αλλά αυτό το μαγαζί αυτή τη στιγμή δεν βγάζει λεφτά. Από εδώ δεν έχουμε καμία απολαύη. Ναι, ούτε ένα λεπτό δεν έχουμε πάρει. 13 μήνες δεν έχουμε πάρει ένα λεπτό να βάλουμε σε παντελόνι. Η οικογένειά σας τι λένε γι' αυτό, για το μαγαζί? Πολύ. Σας έχει απογοητεύσει ο κόσμος καθόλου? Όταν το φτιάχναμε το μαγαζί, πέρναγε ο κόσμος από εδώ, φίλοι, συγγενείς. Άντε ρε παιδιά, ξεκινήστε, πότε να έρθουμε. Και έχουν εξαφανιστεί όλοι, ε? Ναι. Το περιθώριο που έχετε βάλει σε αυτούς σας. Ναι, ναι. Γι' αυτό μαγαζί ποιο είναι, πόσο καιρό? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. No limit. No limit. Τα έχουμε δώσει όλα εδώ και εδώ θα μείνουμε και δεν υπάρχει περίπτωση το μαγαζί να το χάσω από τα χέρια μου. Εγώ προσωπικά το έχω πάρει πολύ προσωπικά. Είναι όνειρο ζωής, είναι. Στην πρώτη γραμμή μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε ένα μαγαζάκι, να βάζαμε και ένα τηγάνι μέσα και να λέγαμε ότι είμαστε μαγαζά τώρα. Φίλοι με λιγιάδα. Άρα, νομίζω ότι ώρα να μπούμε κουζίνα, να δούμε ορισμένα πράγματα. Φύγαμε. Φύγαμε και μείνουμε. Να είστε καλά. Για να κάνει ο Έκτορας Μποτρίνη τις αλλαγές που χρειάζονται, θα πρέπει πρώτα να δει τον τρόπο λειτουργίας της κουζίνας. Ενώ ο Μιχάλης και ο Πασχάλης τρώνουν τα τραπέζια, το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται προκειμένου να είναι έτοιμο για την εξυπηρέτηση των αποψινών πελατών. Όλοι γνωρίζουν πως σήμερα θα βρίσκονται υπό το άγρυπνο βλέμμα του βραβευμένου σεφ και οι ιδιοκτήτες δείχνουν να αγωνιούν για τα αποτελέσματα. Είμαστε υπό στενή παρακολούθηση. Αυτός κοιτάζει εμένα, εγώ κοιτάζω αυτούς. Έχουμε κανένα μήνυμα? Όχι. Οι πρώτοι πελάτες φτάνουν στο εστιατόριο και ο σεφ μας θα έχει την ευκαιρία να δει την κουζίνα να δουλεύει κάτω από πίεση. Ο Πασχάλης εξυπηρετεί τους πελάτες, ενώ άλλη μια παρέα μπαίνει στην ψαροταβέρνα. Οι πρώτες παραγγελίες έρχονται στην κουζίνα και οι νεαροί μάγειρες πιάνουν δουλειά. Τι είναι όμως αυτό που πέφτει στην αντίληψη του Έκτορα Μποτρίνη? Νόμιζε θα μου την έσκαγε. Τύρο κροκέτα. Με πλαστελίνη, στόκος. Τι θα κάνει με τη ζύμη ο σεφ μας? Σχολείο με την πλαστελίνη, φτιάχναμε ανθρωπάκια. Να λοιπόν, ένας μικρός μάγειρας. Να μην έχουν να παίζουν κάτι τα παιδάκια. Έλα, για να παίξουμε λιγάκι. Ε? Ο Μιχάλης φαίνεται αμήχανος, όμως οι ανακαλύψεις δεν σταματούν εδώ. Παίρνουμε 300 γραμμάρια ρύζι, ρίχνουμε μισό λίτρο κρασί και 350 γραμμάρια βούτυρο. Το βράζετε και το αποτέλεσμα. Μια παροιμία λέει ότι το ρύζι γεννιέται στο νερό, πεθαίνει στο κρασί. Δεν το ρύζι. Όχι μόνο πέθανε στο κρασί, αλλά καταπνίγηκε, αλκοολικό έγινε. Σουρίμι, υποκατάστατο καβουριού. Ένα πιάτο σαν αυτό, να το σερβίρω στο εστιατόριό μου, αλλά σε οικοδομή. Με ποιο τρόπο θα τη χρησιμοποιούσες σε οικοδομή? Να κολλάω πλακάκια. Και δεν ξεκολλάνε. Μέχρι τα πιάτα να ξεκολλήσουν, η ετοιμασία του φαγητού συνεχίζεται. Θεωρώ πως αυτό το τηγάνι γίνεται η μάχη του Βατερλό. Πραγματικά η μάχη του Βατερλό, έχουν φύγει κεφάλια, πόδια, ψημένα, καμένα, ομάδα. Το σέρβις καθυστερεί, ενώ οι πελάτες φαίνονται να αντιλαμβάνονται την ένταση που επικρατεί στην κουζίνα. Κρύο είναι ρεκτικό, ε. Θα το καλαμάρι, λέω, ρε μπακάκα. Ναι. Θα μου πουλήσει ξυπνάδα να μάτε, γλάρε. Άντε. Έλα. Ο Αλέξανδρος δεν δίνει συνέχεια στη διένεξη. Στο 15 κάθονται οι ανθρώποι, ένα τέταρτο έτσι να δούμε με τον τύπο. Δύο χρεοπισιδέρες, δύο αλάτια, δύο πιπέρια και οδρογλυφίδες. Καθώς η ώρα περνάει και η ένταση ανεβαίνει, αποκαλύπτεται μια άλλη πλευρά των σχέσεων που έχουν οι ιδιοκτήτες με το υπόλοιπο προσωπικό. Σειρά έχει ο σερβιτόρος.
Και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με τρία τραπέζια. Στα 25 τι θα γίνει. Και θα σφαχτούνε. Δεν έφτιαξε κάποιο τώρα. Τι μου κάνει. Πότε πήγε. Τι να μου βγάλει. Όσο ο Πασχάλης ψάχνει, ο σεφ μας αποφασίζει να επέμβει. Θέλει άλλη μία καβρό σαλάτα. Θέλει να πάει και τρία φορτιές. Συγχωρία και οι τρεις και εδώ κανένα στο πάσο. Κανένα δεν είναι στο πάσο εδώ πέρα. Πάμε στο πάσο εδώ ελεύθερο μόνο. Έλα ρε Μαρία, τι κολλάς. Τι κολλάς. Άμα λίγο πιο γρήγορα Μάριο, μα κάνει τη χάρη λίγο στο πλευρό τους. Όλοι τα έχουν με το Μάριο. Οι ιδιοκτήτες φαίνονται απογοητευμένοι με την εξέλιξη της βραδιάς. Αυτό στέει για όλα απόψε. Πολύ συχνά μου φωνάζει ο Αλέξανδρος πάνω στη δουλειά. Απλά πρέπει να κρατάω την ψυχραιμία μου και να μην του πω τίποτα για να μην τσακωθούμε πάνω στη δουλειά. Δεν έχει μάθει ακόμα κάποια πράγματα. Προσπαθώ να μάθω και δεν θέλει και τόσο πολύ. Η ώρα περνάει και ο Έκτορας Μποτρίνης συνεχίζει να εντοπίζει λάθη στον τρόπο που δουλεύει η κουζίνα. Μη διαχνιστά. Η μυστική συνταγή. Ένα μπουκάλι, λεμόνι, μύδια και βούτυρο. Τι γνώμη έχει ο σεφ μας για τη συνταγή των νεαρών μαγείρων. Αν θέλετε να βρείτε τη συνταγή, πολύ ευχαρίστως. Στο manual του μικρού μάγειρα, σελίδα 13, παράγραφος 4. Το μυστικό της συνταγής τελικά αποκαλύπτεται. Θα μπορούσαμε να γυρίσουμε τη μεγάλη των μαγείρων σχολή. 1, 2 και 3. Θα έχει τρομερή επιτυχία. Όμως οι ανακαλύψεις του σεφ μας δεν σταματούν εδώ. 43 λεπτά ψεύδι γαρίδες. Ούτε κοντοσούλι να ήτανε. Η πιο δύσκολη στιγμή της σημερινής βραδιάς ήταν όταν ο Έκτορας πήρε την καβουροσαλάτα και την ένωσε ανάμεσα σε δύο πιατάκια και την έκανε μαρμαρόκολα. Αυτό με εκνεύρισε πάρα πολύ. Αυτό που με πείραξε περισσότερο σήμερα ήταν η κίνηση του Έκτορα να φτιάξει με το υλικό της θηροκροκέτας ένα ανθρωπάκι και το βάλε και μπροστά μου κιόλας. Η κουζίνα εξακολουθεί να δουλεύει. Ενώ τα περισσότερα πιάτα έχουν ήδη σερβιριστεί. Οι πελάτες δοκιμάζουν τις γεύσεις του εστιατορίου και ο Έκτορας Μποτρίνη βγαίνει για λίγο στη σάλα για να παρατηρήσει τις αντιδράσεις τους και να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το μενού. Ο βραβευμένος σεφ θέλει όμως να δώσει άλλο ένα μάθημα στους νεαρούς μάγειρες. Δουλεύουν λοιπόν με τις βερμούδες τους. Ανέμελοι. Φανταστείτε στα πόδια να τους έπεφτε ζεστό νερό ή λάδι. Θα γινότανε. Ο σεφ μας με ένα πρωτότυπο τρόπο αποφασίζει να δείξει στο προσωπικό την επικινδυνότητα των ρούχων τους. Πες που αυτό ήταν λάδι, καυτό. Καταλαβες. Τι θα έχει γίνει. Αυτά που θέλω να δω σήμερα τα είδα. Σας το κάνω δώρο. Θα πούμε αύριο. Αύριο θα είναι πολύ σκληρή μέρα. Η πρώτη σκληρή τους μέρα στην κουζίνα ίσως. Αύριο θα έχουμε διαγώνισμα. Εδώ και δύο μήνες τους έχουμε επισημάνει και τους λέμε ότι φορέστε μακριά παντελόνια. Αλλά το νεαρό της ηλικίας καμιά φορά δεν ακούει. Εντάξει, τώρα έπρεπε να γίνει αυτό. Ποια ήταν όμως τελικά η άποψη των πελατών για το φαγητό του εστιατορίου. Αυτό που μου φάνηκε πιο μέτριο από όλα ήταν η καβουροσαλάτα. Γιατί είχε πάρα πολύ μαρούλι, η μαγιονέζα την βρήκα πολύ βαριά και το καβούρι δεν το καταλάβαινες, ήταν πολύ ψιλοκομμένο. Γεμίζουν τα πιάτα με πολύ μαρούλι. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει λίγο περισσότερο φαγητό παρά όλο αυτό το μαρούλι το οποίο υπάρχει μέσα. Τα καλαμάρια τα βρήκα λίγο σκληρά και αρκετά τηγανισμένα. Η δεύτερη μέρα τελείωσε. Ευτυχώς. Όπως θα περίμενα. Η κουζίνα θυμίζει παιδική χαρά. Νομίζω ότι δεν ήμουν καθόλου υπερβολικός. Ίσως ρεαλιστής. Δεν πειράζει όμως. Σε όλα υπάρχει μια λύση. Είναι καιρός να δουλέψουμε, να αλλάξουμε το μενού και να προχωρήσουμε μπροστά. Χρειαζόμαστε όμως καινούργια υλικά. Ψάρια που μπορείτε να δουλέψετε. Γι' αυτό απόψε δεν θα κοιμηθείτε καθόλου, ούτε εσείς, ούτε εγώ φυσικά. Σε λίγες ώρες θα δώσουμε ραντεβού στη νύχτη Όσκαλα να δούμε τι μπορούμε να δουλέψουμε. Μέσα είμαστε. Σας περιμένω και στην ώρα σας. Μέσα είμαστε. Η τρίτη ημέρα βρίσκει τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου από πολύ νωρίς στη νύχτη Όσκαλα του Κερατσινίου. Εκεί είναι το ραντεβού τους με τον Έκτορα Μποτρίνη. Στην ώρα σας βλέπω. Καλώς τώρα. Καλά. Καλά. Καλά, μια χαρά. Ήρθαμε εδώ στη νύχτη Όσκαλα για να βρούμε το πιο φρέσκο ψάρι. Πάμε. Για να δούμε. Η Ιχθυόσκαλα αποτελεί σημείο αναφοράς για το Κερατσίνι, καθώς είναι το μέρος που όλοι οι ψαράδες συγκεντρώνουν την αλία τους. Μάλιστα, από τις 3 το πρωί σφίζει κιόλας από κόσμο, αφού αποτελεί το κέντρο εφοδιασμού των εστιατορίων και των ιχθυοπολίων. Αυτή είναι σαρδέλα, βλέπεις. Στην Ιχθυόσκαλα γίνεται ο έλεγχος, η διαλογή και η διανομή των ψαριών. Είναι η τέλεια ευκαιρία λοιπόν για τον Μιχάλη και τον Πασχάλη να προμηθευτούν ό,τι πιο φρέσκο για το εστιατόριό τους και να δημιουργήσουν νέα πιάτα για το μενού. Η τρίτη μέρα ξεκινάει σκληρά. Λοιπόν, θα πάρουμε το γάβρο που είπαμε, θα πάρουμε τα μύδια, θα πάρουμε την
Κατερίνα, θα πάρουμε τον Ξηφία και μπακαλιάρο. Θα τα πούμε σε λίγες ώρες στο μαγαζί. Καλό. Η τρίτη μέρα ξεκίνησε ευχάριστα για τον Μιχάλη και τον Πασχάλη, καθώς η επίσκεψη στην Εκδιόσκαλα άφησε ικανοποιημένους τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τον βραβευμένο σεφ. Άραγε θα ξεκινήσει το ίδιο ευχάριστα και για το υπόλοιπο προσωπικό. Εχθές ήσασταν εμπειρικώς απαράδεκτοι και οι τρεις. Μπερδευτήκατε, καθυστερούσατε. Όπου πήγαινε ο ένας, πήγαινε και ο άλλος. Εντάξει, τα έχουμε χάσει λίγο εκείνη τη στιγμή. Πάντα τα χάνετε. Τα λέω σε σένα, εσύ τα λέω στο Μάριο, αναγκάζομαι και εγώ τα λέω στο Μάριο, μετά στο Γιάννη. Και έχουμε χάσει λίγο την επικοινωνία μας. Άλλη ευκαιρία δεν θα υπάρξει. Σπίση. Το λέω καθαρά. Είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Είμαστε πολύ επίοικοι μαζί σας. Λοιπόν, μην το εκμεταλλεύεστε αυτό το πράγμα. Προσέξτε τι κάνετε. Δεν θα το συγχωρήσω. Άλλο λάθος. Ήμουνα πολύ επίοικης μαζί τους και από ό,τι βλέπω έχουν λασκάρει λίγο τα λουριά. Είμαι και εγώ σύμφωνος με την άποψη του Πασχάλη, γιατί βλέπω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη και παρόλες τις συστάσεις δεν έχουν διορθωθεί μέχρι τώρα, δεν βλέπω βελτίωση. Εσάς σου λέω χτες Κώστα, πήγαινε τις χαρτοπετσέτες, αλάτι, πιπέρι, οδελοκληφίδες στο τραπέζι και μου το πας στο τραπέζι, το οποίο υπήρχε ήδη χαρτοπετσέτες και αλάτι και πιπέρι. Δεν σου πας στο ίδιο τραπέζι. Δεν παίρνετε πρωτοβουλία καθόλου, τίποτα. Στο τραπέζι. Διακόπτω. Άκουσα κάτι για τελευταία ευκαιρία. Δεν είναι τελευταία ευκαιρία δική σας, είναι τελευταία ευκαιρία όλων. Διότι αν συνεχίσετε έτσι, το μαγαζί θα κλείσει. Σε λίγο. Το χειρότερο ποιο είναι, ποιο είναι. Θα παίρνουμε τα σκουπίδια από το σκουπιδοκέι για να δίνουμε τον κόσμο να τα φάει. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Νομίζω ότι είναι και η ευκαιρία του Αλέξανδρου. Αν θα μείνει όχι. Με ποιο τρόπο θα διαφημίσει την ψαροταβέρνα ο σεφ μας. Η μεγάλη βραδιά του εστιατορίου κρύβει τρομερές ανατροπές. Εντάξει, δύο αλικέρδες είναι. Ένα τιμόνιο πηγάγανε, δύο ταχύτητες αλλάζανε. Και εδώ σου πέρα βρέχει. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στο κερατσίνι. Οι νεαροί μάγειρες άκουσαν την κριτική του σεφ μας για το φαγητό. Τι είμαστε εδώ πέρα. Οι ιδιοκτήτες άνοιξαν την καρδιά τους στον Έκτορα Μποτρίνη. Σε 13 μήνες δεν έχουμε πάρει ένα λεπτό να βάλουμε στο παντελόνι. Οι εντυπώσεις του σεφ μας για τη λειτουργία της κουζίνας δεν ήταν θετικές. Αυτό το τηγάνι γίνεται η μάχη του Βατερλό. Χθες θεωρώ ότι ήμουν εγώ επίκης μαζί σας. Διότι αυτά πράγματα από την κουζίνα δεν έπρεπε να βγουν. Κακό φαγητό. Ριζότο όπως το κάνατε χθες, παγκοσμίως δεν νομίζω να το κάνει κανείς. Ρίχνουμε μισό λίτρο κρασί και 350 γραμμάρια βούτυρο. Το βράζετε και το αποτέλεσμα. Εσύ έκραζες το Μάριο. Υπογάιδαρο στον πετεινό κεφάλα, τα μούτρα σου τα άδεσε κανείς. Χειρότερος από το Μάριο είσαι. Από το πρωί που ερχόσαστε μέχρι το βράδυ, κολοβαράτε και πίνετε καφέδες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πολύ επίοικης, παιδιά. Το μαγαζί είναι δικό σας. Εσείς είσαστε αυτοί που πρέπει να τους επιβληθείτε. Κουζίνα είναι κουζίνα. Ή ξέρεις ή δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρεις, πήγαινε να μάθει. Και μετά ξανά έλα. Το ότι δεν έχει κόσμο, φταίτε εσείς αυτή τη στιγμή. Διότι μαγειρεύετε π***ες. Πραγματικά. Τέτοιες π***ες ζωή μου δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχεις πάει να δει τι κάνουν τα άλλα εστιατόρια. Σε μερικά έχω πάει. Σε τι? Σε ταβέρνες. Να και, η γνώμη σου. Όχι τόσο καλή. Για τον εαυτό τι λες, καλή. Πιστεύω ότι μια χαρά το έχω. Θέμα φαγητού. Συγχαρητήρια. Αφού τα πας σε μια χαρά, αλίμονα από εμάς. Εσύ τι γνώμη έχεις το φαγητό? Εντάξει, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν ανάγκη να μου πεις αν προσπαθείτε για το καλύτερο. Διότι αν αυτό είναι να προσπαθούμε για το καλύτερο, το χειρότερο ποιο είναι, την π*** μου. Ποιο είναι? Να παίρνουμε τα σκουπίδια από το σκουπιδοκέι για να δίνουμε τον κόσμο να τα φάει. Ποιο είναι? Τι με κοιτάς, πες κάτι. Χθες ολοφώνασες. Πες κάτι, δικαιολογηθείτε. 45 λεπτά γαρίζεις μέσα στο τηγάνι. Ούτε κοντοσούλι να ήταν. Αυτά ήταν τούβλα, πέτρες. Θεωρείστε μάγειρες, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, θεωρούμαστε μάγειρες αχτύπητοι, θεωρούμαστε κάτι μαθητευόμενοι. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, συγγνώμη, όχι μόνο δεν είσαστε αχτύπητοι, είναι σαν να μην έχετε πάει καν σε σχολή μαγειρικής. Πολλά είπαμε. Πρέπει να καθίσουμε να φτιάξουμε 10 πιάτα για αυτό το μαγαζί και πρέπει να τα μάθετε. Ο μόνος δρόμος είναι αυτός. Ο Έκτορας στο μύτη μας εξέχεσε. Αν και από χθες συνέχεια κοντράρει μαζί μου και λέει ότι μαγειρεύω ωραία. Θεωρώ ότι μαγειρεύω αρκετά καλά. Το μαγαζί σήμερα είναι κλειστό. Εσείς μπαίνετε κουζίνα, καθαρίζετε, ετοιμάζετε. Και εμείς πάμε για ψώνια, θα πούμε σε λίγο. Το meeting τελειώνει και οι νεαροί μάγειρες επιστρέφουν στην κουζίνα για να πιάσουν δουλειά. Ο Έκτορας Μποτρίνη έχει άλλες δύο μέρες στη διάθεσή του για να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση. Αφού λοιπόν εντόπισε τα προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας του εστιατορίου, σειρά έχει η αισθητική του ανανέωση. Με τη βοήθεια του βραβευμένου μας σεφ, ο Μιχάλης και ο Πασχάλης προμηθεύονται ό,τι χρειάζονται προκειμένου να δώσουν διαφορετικό αέρα στον χώρο. Ο Έκτορας Μποτρίνη όμως αποφασίζει να αγοράσει και κάτι διαφορετικό. Αυτά δεν ψάχνα, κοιτά. Καμώς θα γίνει.
Αυτά τι θα κάνουμε. Α, έκπληξη. Έκπληξη. Θα δει. Η ώρα περνάει και οι αγορές συνεχίζονται σε ευχάριστο κλίμα. Ο σεφ μας επιλέγει διάφορα φυτά που θα μορφύνουν την πρόσωψη του εστιατορίου και θα κάνουν το χώρο ζεστό και καλέσθητο. Εγώ νομίζω πήραμε αυτά που χρειαζόμαστε. Ε? Βεβαίως. Ώρα να πάμε για δουλειά γιατί έχουμε καθυστερήσει. Τι λέτε. Πάμε. Πάμε. Στο μεταξύ, πίσω στο εστιατόριο, οι προετοιμασίες έχουν αρχίσει. Οι τέσσερις νεαροί εργάζονται προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος της φλεροταβέρνας για την αυριανή μεγάλη βραδιά που το εστιατόριο θα ξανανοίξει. Μετά από λίγο όμως και πριν τελειώσουν τις δουλειές τους, παρασύρονται και αποφασίζουν να χαλαρώσουν με έναν τρόπο που αρμόζει στην ηλικία και στα ενδιαφέροντά τους. Σύντομα, επιστρέφει και ο Έκτορας Βοτρίνη με τους δύο ιδιοκτήτες για να ξεκινήσουν τις αλλαγές. Λοιπόν, καλά τα πήγαμε. Τέλεια. Τα αφήνω. Εσείς ξεκινήσετε τις αλλαγές. Εγώ μπαίνω στην κουζίνα να ξεκινήσω τη δική μου αλλαγή. Έγινε. Τα λέμε. Ο βραβευμένος σεφ πηγαίνει να φορέσει τη στολή του για να αναλάβει δράση στην κουζίνα. Σήμερα το εστιατόριο θα μείνει κλειστό. Ο Πασχάλης όμως δείχνει προβληματισμένος και αγχωμένος για το μέλλον. Τι έγινε, βάλαμε μακρύ παντελόνι. Βεβαίως. Ε? Βεβαίως. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει αυτό, να σου πω. Η μπλούζα έχει γίνει ποδιά, σαν το γρούνι έχει γίνει και δουλεύει. Βάλ την ανθρώπινα, έτσι μπράβο. Yeah. Η μάνα σου που πλένει την τραβάει. Δες την. Και εσύ το ίδιο, και εσύ. Ρεντίκολα και τα τρία. Τι είναι εδώ, τα ψάρια, γαύρο φέραμε. Δεν φέραμε γαύρο. Φέραμε γαύρο, βεβαίως. Βάλτε αυτά μέσα στα ψυγεία. Έλα, Μάριε. Όσο η ομάδα της κουζίνας προετοιμάζεται για την καινούργια συνταγή, στη σάλα ο Μιχάλης, ο Πασχάλης και ο Κώστας αρχίζουν να διακοσμούν το χώρο με τα καινούργια αντικείμενα που αγόρασαν. Πώς θα τα πάει όμως ο σεφ μας με τους τρεις νεαρούς μάγειρες? Θα σας δείξω ένα πιάτο εύκολο. Γαύρος γεμιστός και μια σάλτσα από πιπεριά και μπαχαρικά. Γαύρος. Αυτός είναι γαύρος. Πιάσαν στο χέρι, έλα, δεν δαγκώνει. Σπάμε το κόκαλο και τραβάμε προς τα μπροστά. Πάμε. Ταχύτητα. Ήρθε η ώρα να δουλέψουμε λίγο, ε. Και να βερώσουμε και λίγο τα χέρια μας. Αλλά το πιπερώστε τώρα. Όταν ξέρουμε και άλλο το πιπερώνουμε, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό της συνταγής. Ξέρει όμως ο Αλέξανδρος να άλλα το πιπερώνει σωστά. Τι είναι αυτό. Τι. Το άνομο της Παναγίας. Είπαμε. Πιπέρι. Θέλω. Κεφαλοτήρι. Γι' αυτό το τρίμερο που είχαμε στην πασίνα. Πού χάθηκε όμως η γέμιση που ετοίμασε ο Έκτορας Μποτρίνη? Οι τρεις νεαροί μάγειρες ψάχνουν. Ψάχνουν, αλλά η γέμιση δεν βρίσκεται πουθενά. Θα καταφέρουν να θυμηθούν που την έβαλαν ή ο σεφ μας θα πρέπει να φτιάξει καινούρια? Τελικά, τι βρίσκουν εγκαίρως? Τρίψαμε κεφαλοτήρι. Προσθέσαμε δύο αυγά. Σκόρδο μαϊντανό λεπτοκομμένο και πιπέρι. Το παίρνουμε και το βάζουμε στη μέση από το γάβρο. Συνεχίζουμε το πιάτο. Όλοι εργάζονται με προσοχή. Φέρε μπλέντερ και πιπεριές. Κρεμμύδι εσύ και σκόρδο. Πάμε. Κούνησου και μαϊντανό. Κεράτο και πράσινο. Μια μπασίνα και το μπλέντερ. Πάμε. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα για τους γάβρους. Λίγο μπούκο που θέλω. Οι τρεις νεαροί μάγειρες παρατηρούν με προσήλωση τη συνταγή και ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες του Έκτορα Μποτρίνη. Την ντομάτα τη βάζουμε ολόκληρη. Τα θυμάσαι. Βεβαίως. Δηλαδή αύριο το κάνεις μόνος σου. Είναι λίγη βοήθεια από εσάς. Αλάτι, πιπέρι, κίμινο. Αρκετό σκόρδο μαϊντανό. Εντάξει. Δοκίμασέ το. Τι χρειάζεται? Λίγο αλάτι. Μάλτο. Θες να δοκίμασες ένα πιάτο? Ε? Πάλι. Τώρα θα μου τηγανίσεις το γάβρο. Με αλεύρι. Ο Αλέξανδρος ξεκινάει το τηγάνισμα των γάβρων. Η τρίτη μέρα συνεχίζεται και όλοι εργάζονται για το καλύτερο αποτέλεσμα. Οι αλλαγές στον εξωτερικό χώρο είναι πια εμφανείς και οι ιδιοκτήτες ανυπομονούν για το αυριανό βράδυ που η επιχείρηση θα ξανανοίξει. Ο Μιχάλης κοιτάζει τις γύρω ψαροταβέρνες που είναι γεμάτες κόσμο. Άραγε θα αποδώσουν καρπούς οι προσπάθειές τους. Αυτό το εστιατόριο στο Κερατσίνη αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο σεφ μας τις πρώτες ημέρες γνώρισε τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό και δοκίμασε το φαγητό τους. Εστίασε στον τρόπο δουλειάς και στις ικανότητές τους. Πώς θα εξελιχθεί η σημερινή μέρα που ο Έκτορας Μποτρίνη προχωράει στις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για να σωθεί το εστιατόριο? Οι γάβροι τηγανιστήκανε. Κοίτα τι ώρα που φουσκώσανε. Στη σαλτσούλα. Στα γλυκά λεμόνια από πάνω. Και η εμφάνιση έχει σημασία. Πώς το βλέπετε? Σας αρέσει? Καλό! Φανταστικό! Ωραία, από αύριο θα το κάνετε μόνοι σας. Ο Έκτορας μπήκε στην κουζίνα σήμερα και φτιάξε ένα πιάτο το οποίο ήταν υπέροχο. Γεύση που δεν τις έχω ξαναδοκιμάσει. Και ήταν απλό και γρήγορο. Για σήμερα νομίζω είναι αρκετά. Συνεχίζουμε αύριο. Καλό βράδυ. Ο Έκτορας Μποτρίνη φεύγει από την κουζίνα ενώ οι μάγειρες δείχνουν ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα. Οι εργασίες στον εξωτερικό χώρο συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς. Πολύ καλά βλέπω, ε. Όμορφα. Ζέστανο χώρος. Πολύ όμορφες οι αλλαγές. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να μας το καλό. Ο Μιχάλης κάθεται έξω προβληματισμένος. Τι έγινε, πέσανε τα καράβια έξω? Δεν σε βλέπω σε φόρμα. Τι έγινε? Τίποτα. Αγωνία έχω. Αγωνία γιατί?
Στο θέμα που μας απασχολεί. Το φαγητό, το φτιάχνουμε. Θα ακολουθήσει ο Αλέξανδρος. Θα πάμε καλά. Πρέπει να πάμε καλά. Οπωσδήποτε πρέπει. Αν δεν πάμε καλά, καταστραφήκαμε. Καταλαβαίνω που έχεις αγχωθεί. Νοσομένο ο Αλέξανδρος, αν συνεχίσει να δουλεύει έτσι, εσύ τι θα κάνεις. Θα κλείσεις το μαγαζί σου και θα φύγεις γιατί. Δηλαδή αυτός ο χαβαλές, αυτά τα. Φτάνει να το καταλάβω. Εσείς είπατε ότι έχετε καταλάβει εδώ και καιρό. Δεν θα είχατε φτάσει σε αυτό το σημείο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αν αύριο κλείσεις το μαγαζί σου και φύγεις και δεν έχεις χρήματα και πρέπει να ξεκινήσεις από το μηδέν, ποιος θα σου δώσει άλλη ευκαιρία. Νομίζω κανένας προσωπικά. Βέβαια, κανένας. Νομίζω ότι είναι και η ευκαιρία του Αλέξανδρου. Αν θα μείνει ή όχι. Μπορεί να είναι σκληρό αυτό που λέω. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Το ίδιο σκεφτόμαι και εγώ τώρα. Δηλαδή η ζωή δεν είναι αστείο. Εδώ μιλάμε για ζωή σε αυτό το εστιατόριο. Βέβαια. Για επιβίωση. Για μένα μέχρι εδώ είναι. Δεν υπάρχει άλλη παράταση. Δεν θέλει δύναμη να παίρνει αποφάσει. Έτσι είναι. Αύριο. Η συζήτηση με τον Μιχάλη προβλημάτισε τους έφηβες. Αύριο όλοι θα πρέπει να δουλέψουν σκληρά για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η τρίτη μέρα έφτασε στο τέλος της. Ίσως η πιο κουραστική μέρα. Ο Μιχάλης ειδικά έχει φτάσει στα όρια του. Σωματικά, ψυχικά. Από αύριο το κλίμα πρέπει να αλλάξει. Και η μικρή κλίκα της κουζίνας να κατανοήσει και να καταλάβει ότι η ζωή δεν είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι και σου δίνει μόνο μια ευκαιρία. Σε αυτό χώρο λοιπόν, από αύριο, ο Μιχάλης και ο Πασχάλης δίνουν αγώνα για επιβίωση. Η τέταρτη μέρα ξεκινάει με μία έκπληξη για τους δύο ιδιοκτήτες. Ο σεφ μας τους έστειλε ένα πανέμορφο ενηδρίο που βρίσκεται πλέον σε περίοπτη θέση. Ωραία, αρχίζει και αλλάζει όψη. Τι γίνεται, πώς το βλέπεις, τι κάνετε, καλά, πώς πάνε. Προχωράμε, παιδιά. Έλατε λίγο. Σκέφτηκα κάτι για να διαφημίσουμε το μαγαζί. Πάμε έξω. Πάμε μια βόλτα, έχουμε δουλειά, έλα. Με παραλία, ναι. Λόγω του ότι θεωρούν ότι είναι στη Χαβάη, σκέφτηκα έναν τρόπο να διαφημίσουμε το μαγαζί. Χαβάη θέλουνε, Χαβάη θα έχουνε. Πάμε. Τι ετοίμασε όμως ο Έκτορας Μποτρίνη στους τέσσερις νεαρούς. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Βατραχοπέδιλα, μάσκες, πισίνα. Όχι. Πάρε. Έλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα διαφημίσετε το μαγαζί μέχρι να έρθει κόσμο το βράδυ. Είσαστε στο φυσικό σας περιβάλλον. Δεν είμαστε στο φυσικό. Εγώ νομίζω μόνο γι' αυτό κάνετε. Για μάγειρες σίγουρα δεν κάνετε. Αυτό προχωράτε. Φέρτε κόσμο. Με λίγη όμως πίεση. Πάμε να γίνουμε ρομπότ. Οι βατραχάνθρωποι καταφθάνουν. Μέσα γρήγορα. Αυτό ήτανε. Πάμε. Τι περιμένετε. Τώρα φωνάστε τον κόσμο. Πάμε. Έλα κόσμο δεν βλέπω. Για περάστε. Περάστε. Μην τρέπεστε. Περάστε. Ο κύριος εδώ. Μας περιμένουμε. Τα γαριδάδικα. Μας περιμένουμε. Αμή. Ωραία. Σας περιμένουμε σήμερα στο εστιατόριο μας με καινούριο μενού. Τα γαριδάδικα, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Γιατί δεν πηγαίνουμε λίγο ρόπες, αλλά το κάνουμε για το καλό του μαζί μας. Σας ανακοινώνουμε ότι απόψε ανοίγουμε ένα καινούριο εστιατόριο στην Κερατσίνη, στη Χαραφιέ, ένα γαριδάδικο. Τι γίνονται τα γένεια. Δεν γίνονται τα γένεια, έχουμε γίνει άλλο ως προς καινούριο μενού. Άρα μάλιστα, καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε απόψε, μην ξεχάσετε. Και με σύνθημα. Ήρθε στο Κερατσίνη, ο Έκτορας Μποτρίνη. Οι τέσσερις βατραχάνθρωποι ολοκλήρωσαν την αποστολή τους με επιτυχία. Η ιδέα του Έκτορα μας βάλει μέσα σε μια πισίνα ήταν πρωτότυπη. Καλή ιδέα, αλλά μας έκανε λίγο ρεζίλι. Αλλά εντάξει, να κάνουμε, δεν πειράζει. Το καλό του μαγαζιού. Εντάξει, από τη μία ήταν λίγο γελίο, γιατί εντάξει, ήταν αυτά για μικρά παιδιά και εμείς τώρα εντάξει. Ο σεφ μας τους περιμένει στο εστιατόριο με πολλά δώρα. Αλλάξατε, βλέπω πολύ καλά. Μιχάλης, Πασχάλης, τους έχω στείλει να αλλάξουνε. Σας αρέσουνε. Βεβαίως. Ωραία, είναι οι ελλείψεις που είχατε. Πάρτο, πήγαινε για δουλειά. Είμαστε καλά. Και εσύ μέσα. Βοήθεια. Ετοιμός. Προφόρα. Στην κουζίνα όμως συνεχίζουν να επικρατούν μικρές εντάσεις ανάμεσα στους μάγειρες. Ενώ η κόντρα του Αλέξανδρου με τον Μάριο καλά κρατεί. Ο Αλέξανδρος δείχνει αγχωμένος για την απόψινη βραδιά. Δημιουργούνται προβλήματα οργάνωσης, ενώ όπως φαίνεται για να βγάλουν τα σκουπίδια χρειάζονται όχι ένας, όχι δύο, αλλά τρεις μάγειρες. Και να τα αποτελέσματα. Οι ιδιοκτήτες επιστρέφουν. Ομορφή να με βλέπω, Φτάσαμε. Ώρα ήτανε. Προχωράμε ετοιμασίες γιατί σε λίγο ανοίγουμε. Πάμε να τελειώνουμε. Φυγάμε. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Όλοι επιστρέφουν στο πόστο τους, αλλά το κλίμα ανάμεσα στον Αλέξανδρο και τον Μάριο δεν λέει να αλλάξει. Τσόκια, δεν έγινε κάτι. Οι εργασίες στην κουζίνα συνεχίζονται και προσπαθούν σκληρά για να ετοιμάσουν το χώρο. Τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και το προσωπικό ξέρουν ότι ίσως απόψε είναι η τελευταία τους ευκαιρία να σώσουν την επιχείρηση. Κωστά, σήμερα θα δουλέψουμε με τακτική. Μια μεμβράνα, μόνο μία πάνω, όχι γύρω-γύρω. Να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.
Ποια είναι όμως η τακτική που θέλει να εφαρμόσει ο Μιχάλης για να μην κολλήσουν απόψε? Θα τα καταφέρουν ή θα πέσουν πάλι στα ίδια λάθη? Αν θέλουν να πετύχουν τον στόχο τους, γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι πρέπει να οργανωθούν καλύτερα και να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους με το προσωπικό. Το εστιατόριο είναι σχεδόν έτοιμο και οι ιδιοκτήτες φροντίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, καθώς περιμένουν με αγωνία την εξέλιξη της βραδιάς. Η ώρα πλησιάζει και όπου να είναι θα αρχίσει να φτάνει κόσμος. Ο χώρος δείχνει ζεστός και καλέσθητος και είναι πια έτοιμος να υποδεχτεί τους καινούριους πελάτες. Θα έχει απήχηση ο τρόπος που διάλεξε ο Έκτορας Μποτρίνη για να διαφημίσει την ψαροταβέρνα? Ξεκινάμε τώρα σε λίγη ωρίτσα και πιστεύω να έχουμε μια θερμή ανταπόκριση από τον κόσμο. Γιατί κάτι κάναμε αυτές τις μέρες. Οι πρώτοι πελάτες κάνουν την εμφάνισή τους στο εστιατόριο. Όλοι βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμοι για δουλειά. Με την ώρα ο κόσμος αυξάνεται, ενώ οι εργασίες στην κουζίνα προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Χρειάζεται πολύ καλή οργάνωση προκειμένου να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι και να ξαναέρθουν στο εστιατόριο. Τα πρώτα πιάτα είναι έτοιμα να σερβιριστούν. Τι έχει φτιάξει όμως ο βραβευμένος μας σεφ για τη σημερινή βραδιά? Τα πόδι μαρναρισμένο με αρωματικά γότανα και ψωμί του χθες. Λίγο λεμονάκι και είναι τέλειο. Τα πρώτα πιάτα σερβίρονται, ενώ οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό δείχνουν να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια τους. Μέχρι τώρα όλα μοιάζουν να κυλούν ομαλά. Ωραία, προχωράμε. Πες μου τι σου λείπει από κάθε τραπέζι. Όταν λείπει κάτι, έρχεσαι, ζητάς και κλείνουμε. Θα καταφέρουν να κρατήσουν τον ίδιο σωστό ρυθμό και στη συνέχεια της βραδιάς? Να σου πω, βάλε λίγο ταχύτητα απόψε. Πάμε. Ο Έκτορας Μποτρίνη προσπαθεί να οργανώσει την κουζίνα με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε όλες οι παραγγελίες να είναι έτοιμες στην ώρα τους. Οι πελάτες δοκιμάζουν συνεχώς τα καινούργια πιάτα του μενού και ο σεφ μας ξέρει ότι πρέπει να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Γαύρος γεμιστός με κεφαλοτήρι. Νομίζω θα σκίσουμε απόψε. Και εκεί που ο σεφ μας νομίζει πως όλα θα πάνε καλά, αρχίζουν τα λάθη. Ο Μιχάλης και ο Πασχάλης κάνουν μαζί τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ένας μόνο. Και οι καθυστερήσεις στο σέρβις ξεκινούν. Δεν μου αρέσει εσύ. Τι κάνεις? Χαρτοπετσέτες και χαλτοπίπερο. Α, ψωμί, χαρτοπετσέτες και χαλτοπίπερο. Πόσο είναι αυτό? Αυτά κάνω. Εγώ πήγα αυτό είναι η δουλειά. Λοιπόν, ο ένας βάζει ψωμί, χαρτοπετσέτες και χαλτοπίπερο. Και άλλοι δύο μπροστά, ο ένας κουβαλάει το δίσκο με τις μπύρες και ο άλλος σερβίρει. Έχουμε τα πιάτα στο πάσο έτοιμα εδώ και 20 λεπτά. Τι έλεγαν όμως νωρίτερα? Σήμερα. Είναι σαν να έχετε ένα φορτηγό φορτωμένο ότι μου να φύγει και οδηγεί να βάζουν την όπιστα. Τα λάθη των ιδιοκτητών στο σέρβις και την οργάνωση δημιουργούν δυσκολίες. Θες τα πόδι, άλλο? Ναι. Τα προβλήματα όμως ξεκινούν και στην κουζίνα. Μπορώ να στείλουμε γαύρο? Παιδιά, βάλτε μου άλλα δύο καλεμάρια μαριναρισμένα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Δεν έχει, τι του δίνουμε? Αγία κοινωνία, αυτό το ανακατεύεις μέσα εκεί με τη σάλτσα, το ανακατεύεις και βγάζεις δύο μερίδες, εντάξει? Τι είναι αυτό? Φώνασε έναν άνθρωπο εδώ πέρα να φτιάξει αυτό. Τι είναι, τι είναι? Δείχνω να φτιάξει λίγο. Ο Μάριος συνεχώς καθυστερεί. Αργείς. Τα πράγματα δυσκολεύουν κι άλλο. Το άλλο που πάει. Και ο έλεγχος χάνεται. Άντε, εσύ, Μάρι. Ώρα με την ώρα δημιουργούνται εντάσεις και νέα προβλήματα. Άρα γι' αυτό θα κοστίσει στους δύο ιδιοκτήτες. Ωστόσο οι πελάτες συνεχίζουν να δοκιμάζουν τα νέα πιάτα. Βάλε μου κάποιος αφού. Βάζω κακός, δεις κάποιος ακόμα. Πού πάει? Άλλος 7. Πόσους? Άλλος 7. 7 μερίδες. Ναι. Τι 7? Βάλε άλλες 7. Πάμε γάβρο, ψαροκεφτέδες! Ο σεφ μας δείχνει αποφασισμένος να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες και να ξαναβρει η κουζίνα το ρυθμό της. Έλα, πάμε. Οι εντάσεις όμως συνεχίζονται. Ο Γιάννης δείχνει ενοχλημένος από κάτι που του είπε ο Μιχάλης. Δεν ήξερα, δεν έχουμε τίποτα δουλειά. Έλα. Εντάξει, είναι τώρα που μας άρεσε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Λεμόνι, παιδιά, σκεφτείτε, λεμόνι, σαλάτα, το ξεχνάμε, πάμε. Πώς θα τελειώσει άραγε η τέταρτη μέρα για το εστιατόριο, στην οποία οι ιδιοκτήτες στήριξαν όλες τους τις ελπίδες για να σωθεί η επιχείρηση? Ο σεφ μας συνεχίζει για το καλύτερο. Θέλει να έχετε πάνω και μία λίτσα. Ωραία. Η βραδιά, παρόλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, δείχνει τελικά να εξελίσσεται ομαλά. Τα νέα πιάτα εξακολουθούν να σερβίρονται και ο σεφ μας βγαίνει στη σάλα για να δει τις αντιδράσεις των πελατών που δείχνουν ικανοποιημένοι από το φαγητό. Πώς τους φάνηκε όμως το νέο μενού? Το φαγητό ήταν υπέροχο, ήταν όλες οι γεύσεις διαφορετικές, ωραίες. Πολύ ωραίο το φαγητό, οι γεύσεις πρωτότυπες. Επίσης το μαγαζί πολύ ζεστό, πολύ ωραία διακοσμημένο. Σίγουρα θα ξαναέρθουμε. Ωραία. Καλά τα πήγες. Μπορείς και καλύτερα βέβαια. Θέλεις πολλές φαλιάρες για να στρώσεις, αλλά νομίζω θα πας καλά. Χάρηκα και εγώ, έλα σε φιλείς. Κουράγιο όμως. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Νομίζω το φαΐ βγήκε πολύ καλά απόψε. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Είσαστε πολύ καλά παιδιά. Είσαι αξιόλογος άνθρωπος και καταξιωμένος σεφ.
Μείναν ικανοποιημένοι οι δύο ιδιοκτήτες. Γέμισε το μαγάζι. Ευχαριστηθήκαμε. Το ομολογώ, ευχαριστηθήκαμε. Μάθαμε πολλά πράγματα. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι σχετικός από κουζίνα. Κάτι αυτή η μέρα τελείωσε. Θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά και στην κουζίνα και στο σέρβις. Είχαμε λίγα προβλήματα στην αρχή, αλλά νομίζω λύθηκαν. Ελπίζω ο Μιχάλης και ο Πασχάλης να καταλάβουν ότι η κουζίνα τους χρειάζεται κάποιον ηγέτη. Αν το καταλάβουν, είμαι σίγουρος ότι το εστιατόριο θα πάει πολύ καλά και θα συνεχίσει να δουλεύει. Αν όχι, ξέρετε τι θα γίνει. Μετά την αποχώρηση του Έκτορα Μποτρίνη, τα πράγματα παίρνουν διαφορετική τροπή. Ένας καυγάς ανάμεσα στον Μιχάλη και τον Αλέξανδρο δημιουργεί μια ανεξέλεγκτη ένταση. Και οι δύο μάγειρες αποφασίζουν να παραιτηθούν. Τι ήταν όμως αυτό που τους οδήγησε σε μια τέτοια απόφαση? Κάποιος να μάθαμε ότι ο Δέκτος ήταν στο μαγαζί, χάρηκαν όλοι. Αλλά με την πρώτη μέρα που ήρθε στο μαγαζί, ψωνίστηκαν πάρα πολύ. Είμαστε πολύ επίκης μαζί σας. Λοιπόν, μην το εκμεταλλεύεστε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλη την ώρα μας μιλάγανε, λες και ήμασταν κανένα κολόπεδο, τον τρόπο μας μαζέψαν και μας πήγαμε στην κουζίνα. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Παρετούμαστε γιατί καταρχήν μας τη λένε συνέχεια. Κάθε στιγμή, όχι κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Εντάξει, δύο ταλικέριδες είναι, ένα τιμόνι οδηγάγανε, δύο ταχύτητες αλλάζανε. Και εδώ σου πέρα βρέχει. Εντάξει, εμπιστοσύνη τους έχω. Αν δεν τους είχα εμπιστοσύνη, εγώ προσωπικά δεν θα τους άφηνα να χειριστούν εγκάζι. Προσπαθούμε να τους κάνουμε να δουλέψει το μαγαζί, αλλά αυτή τίποτα. Εκεί, αναγκέφελη. Έκανε μια χειρομία πριν ο Μιχάλης, την οποία εγώ δεν κουστάρω καθόλου. Δηλαδή, δεν κουστάρω να κουμπάει ο άλλος. Δηλαδή, με πιάσει από τα χέρια και με σπρώξει προς τα πίσω, ή του είπα μια κουβέντα, γιατί κάθε ώρα μας προσβάλλει. Δηλαδή, και έτσι μόνο να τον εδείρω και να του πάω στο μαγαζί. Αλλά του σεβάστηκα. Ο Πασχάλης και ο Μιχάλης ξέρουν να δουλεύουν με λίγα λόγια. Είναι ταλικέρδες. Ας πάνε να συνεχίσουν να δουλεύουν ως ταλικέρδες. Τέλος. Τρεις εβδομάδες μετά, ο Μιχάλης και ο Πασχάλης κράτησαν όλες τις αλλαγές του Έκτορα Μποτρίνη. Ο χώρος διατηρείται καλέσθητος και το τηλέφωνο χτυπάει για κρατήσεις. Πάμε ωραία, μπορώ να πω, καλά μπορώ να πω. Και έχουμε και κρατησούλες, έχουμε και από κόσμο που δεν μας γνώριζε. Τι έγινε όμως με το προσωπικό της κουζίνας? Βρίσκομαι έξω από το εστιατόριο του Μιχάλη και του Πασχάλη. Την τέταρτη μέρα έφυγα από εδώ με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά, αρκεί να βρεθεί ένας ηγέτης για την κουζίνα. Όταν έφυγα όμως ήρθαν τα πάνω κάτω. Οι μάγειρες επανασάτησαν και δήλωσαν παραίτηση. Για να δούμε λοιπόν από τότε τι έχει γίνει. Στο 18. Ο φίλος μας. Βουνό με βουνό δεν σμίγει. Καλώς. Καλά. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Τι κάνετε? Καλά. Πώς πάει η δουλειά? Καλά, όμορφα. Ναι, βλέπουμε προόδους. Ποιος μαγειρεύει? Όλες αυτές μαγειρεύουν. Και ο ποιος βοηθός? Ο Γιάννης. Είναι κανείς εδώ από τους δύο? Ο Γιάννης είναι, ο Αλέξανδρος κάτι του έτυχε προσωπικό. Φώναξε τον, φώναξε τον. Γιάννη. Γεια σας κύριε Έκτορα. Τι κάνεις? Εδώ. Τελικά τι έγινε? Αποφασίσατε και μείνατε? Ναι, αποφασίσαμε να μείνουμε. Γιατί? Γιατί το σκεφτήκαμε καλύτερα και εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ πρώτη φορά το ακούω σήμερα. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως εμάς δεν μας δείξανε κάτι τέτοιο. Ούτε έγινε κάποια συζήτηση στο θέμα περί παραίτησης. Δεν το έμαθα εκείνη την ώρα, το έμαθα εκ των υστέρων. Και το έμαθα μέσα από συζήτηση που κάναμε με τον καθένα ξεχωριστά και με όλους μαζί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Καταρχήν δεν έχω το συνεργάτη μου και δεύτερον δεν... Γινότανε κάτι πίσω από την πλάτη μου. Έτσι και από την πλάτη του Μιχάλη. Οπότε δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Έχω μέσα μου πικρία στεναχώρια, αλλά είναι και το τελευταίο τους. Εδώ νομίζω ότι την κουζίνα είναι παιχνίδι. Μπες, βγες, πινκ πονγκ, ε. Παιχνίδι. Εγώ πάντως χάρηκα που σας είδα. Και εμείς. Ελπίζω να συνεχίσετε έτσι. Και να βρείτε το δρόμο σας. Ακολουθάμε πιστά αυτά που μας είπες και μας έδειξες. Και θα σας το πω χωριάτικα. Ο Θεός να σας δώσει φώτιση. Να σε καλά. Να σε καλά. Στο καλό. Στο καλό. Την επόμενη εβδομάδα, ένα εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Η εμφάνιση του ιδιοκτήτη ξάφνιασε το βραβευμένο σερβ. Πλασαρίστηκε σαν το alter ego μου, με καπέλο και ποδιά. Η μεταξύ του συνεργασία αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση. Στο πέτυχα στην επέξω! Σταμάτα! Θα ανταπεξέλθει στην πρόκληση ο βραβευμένος μας σερβ. Εφιάλτης στην κουζίνα.